Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου και Μνημείων Άρτας, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ενδοσχολικός εκφοβισμός. Πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απευθύνει ο Μητροπολίτης Άρτας κ. Καλίνικος και η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Πάρη Χαμπιλωμάτη. Η βία εκδηλώνεται με πάρα πολλές μορφές και στην ελληνική κοινωνία και παγκοσμίως. Δυστυχώς, εμφανίζεται ως τρόπος εκδόνασης. Όταν οι νέοι δεν έχουν προοπτική και δεν αγωνίζονται για να την κερδίσουν, τότε η δύναμή τους εκδηλώνεται ως βία. Επίσης, η κρίση της πανδημίας δημιούργησε ανασφάλειες. Απομονωθήκαμε για να σωθούμε από την πανδημία και βλέπαμε τον απέναντι δυστυχώς ως εχθρό. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση για μια νέα προοπτική στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν ορισμένα τείχη προστασίας που μπορούν οι παιδαγωγοί να βοηθήσουν το παιδί να χτίσει, ώστε αφενός να μην οδηγηθεί σε εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών και αφετέρου να μην γίνει δέκτης τέτοιων συμπεριφορών, να μην καταρρεύσει ψυχολογικά και να μην οδηγηθεί σε λάθος αντιδράσεις. Ένα τέτοιο τείχος είναι η ανάπτυξη υγιούς, δηλαδή όχι εγωιστικής αυτοεκτίμησης. Αυτό σημαίνει να αντιληφθεί ο νέος ότι ο άνθρωπος είναι σημαντικός και έχει αξία όχι εξαιτίας της δικής του ικανότητας ή των επιδόσεων του, αλλά ως πλάσμα του Θεού, το οποίο έπλασε με τα ίδια του τα χέρια και για χάρη του οποίου ο Θεός έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε. Αυτή η υγιής αυτοεκτίμηση απλάσει το παιδί από την επιθυμία να τραβήξει την προσοχή και από το άγχος να αποδείξει την αξία του, κυνηγώντας εν αγωνίως υψηλές επιδόσεις ή προσπαθώντας να μειώσει τους άλλους. Επίσης, ο νέος με αυτοεκτίμηση θα αντιλαμβάνεται ότι και οι άλλοι άνθρωποι είναι σημαντικοί ως πλάσματα και ενδυνάμει παιδιά του Θεού και επομένως είναι άξιοι σεβασμού. Τέτοιου είδους πεπιθήσεις αποτρέπουν τη διαμόρφωση χαρακτήρα θήτη εκφοβιστικών συμπεριφορών. Ο νέος, κατανοώντας ότι η αξία του δεν καθορίζεται από την τυχόν διαφορετικότητά του και ότι η ψυχική του διάθεση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την αποδοχή του από όλους, μαθαίνει να μην κλονίζεται όταν γίνεται δέκτης εκφοβιστικών συμπεριφορών. Μαθαίνει να αντιμετωπίζει εκφοβιστικές συμπεριφορές με υγιή τρόπο, χωρίς να αισθάνεται την πίεση της συμμόρφωσης με τα συνήθως αρνητικά πρότυπα του περιβάλλοντός του, προκειμένου να μην στοχοποιείται. Εφοδιασμένος με μια τέτοια νοοτροπία και ψυχολογία, θα είναι σε θέση να στηρίξει και άλλα παιδιά θύματα εκφοβιστικών συμπεριφορών, αλλά και να αντιμετωπίσει με ψύχρεμη και ίσως και συμβουλευτική στάση παιδιά θύτες. Όμως, για να διαμορφωθεί μια τέτοιου είδους ορθή κατανόηση και υγιή συλλογιστική και για να έχει διάρκεια, είναι απαραίτητος διαυγής νους και καθαρισμός της συνειδήσεως. Αυτά τα χαρακτηριστικά πηγάζουν από την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων. Αυτές οι υγιείς προσωπικές σχέσεις, επιτρέψτε μου, καλλιεργούνται με την εκκλησιαστική ζωή. Αγώνας αυτογνωσίας, οριοθέτηση του εγώ, ανιδιοτελής αυτοπροσφορά. Ο νέος αποκτά πνευματική πανοπλία που περιφρουρεί το πρόσωπο και το οριμάζει. Οι νόμοι και βέβαια πρέπει να τηρούνται. Όμως, στην Εκκλησία, ο αγώνας και η προσπάθεια είναι να τηρούνται οι νόμοι ού μόνο δια την οργήν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και δια την συνείδηση. Όχι μόνο λόγω του κρατικού καταναγκασμού, αλλά κυρίως διότι έτσι επιβάλλει η συνείδηση του ανθρώπου. Και όπως έλεγε ο Ελίτης, στο άξιον εστί, κοινός που παλεύει το σκοτάδι μέσα του, θα έχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι η σχολική βία δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών. Έχει παρατηρηθεί σε διεθνές επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως, μετά την περίοδο της πανδημίας, παρατηρήθηκαν πολλά περιστατικά ενδοσχολικής βίας, τα οποία ομολογουμένως έχουν σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ορίμανση των μαθητών. Η πραγματικότητα λοιπόν αυτή, με βάση τα περιστατικά τα οποία διαχειριστήκαμε ως Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν το έναυσμα προκειμένου να οργανωθεί η σημερινή εκδήλωση σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλοι Αρχαιολογικού Μουσείου
και μνημείων Άρτας. Είναι ανάγκη πραγματικά η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων της τοπικής κοινότητας. Εστιάζοντας τον πολιτισμό των ανθρώπινων σχέσεων και στο παιδαγωγικό τάκτ, αναφέρω ότι χαρακτηρίζεται από συνέπεια λόγων και έργων, πράξεις με φυσικότητα, σεβασμό στο χαρακτήρα και τα βιώματα του παιδιού, ευελιξία και περιπτωσιακή προσαρμογή στη μαθησιακή διαδικασία. Ένα ευέλικτο λοιπόν πλαίσιο συμπεριφοράς, εστιάζοντας στις ανάγκες του μαθητή ή του φοιτητή. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας απαραίτητης σχέσης εμπιστοσύνης και σεβασμού, που θα επιτρέψει στο μαθητή που εμπλέκεται σε φαινόμενο ενδοσχολικού εκφοβισμού να προσεγγίσει πιο εύκολα το δάσκαλό του, να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μέρος της διαδικασίας αντιμετώπισης του φαινομένου να έχει φωνή ο μαθητής και να εξωτερικεύσει αυτό που του συμβαίνει. Ο πολιτισμός λοιπόν αγγίζει τα πάντα. Συμβάλλει ώστε να γίνει το σημαντικό βήμα της εξωτερήκευσης του προβλήματος. Φυσικά, για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου χρειάζονται και πολλά περισσότερα βήματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ολόκληρη εκπαιδευτική κοινότητα, σε συνεργασία με την οικογένεια, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας και σε συνεργασία με φορείς, με ειδικούς, με την πολιτεία, χρειάζεται να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση. Στην ημερίδα μίλησαν ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, δικηγόρος Αθηνών, ποινικολόγος και δόκτωρ εγκληματολογίας, και ο Νίκος Σιδέρης, ψυχαναλυτής και συγγραφέας. Η ημερίδα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες σε κάθε ενδιαφερόμενο για το θέμα. Μέσα στον εφηβικό χώρο, δηλαδή η δύναμη, και εννοώ η δύναμη του φαίνεστε, το που κάνεις εντύπωση, να σε θαυμάζουν δεν ξέρω τι, η δύναμη του σώματος και φυσική δύναμη, η δύναμη της συμπεριφοράς, να είσαι, όπως λέμε, αναγνωρίσιμος, να είσαι κοινωνικός, να σε ψάχνουν όλοι, να είσαι δημοφιλή. Με άλλα λόγια, όλοι αυτοί που να είναι σκηνοθετημένοι με τρόπο που να αποπνέει έγκλη, γοητεία, ισχύ και επιβολή. Επειδή αυτό που είπα είναι για ένας μεγάλο ανθρώπου με πολύ θεωρία μέσα, θέλω να σας πω πως το απέδωσε ένα παιδί που ήταν στα 11 χρόνια. Και ήρθε να με δει γιατί είχε πέσει και μαγκούκι. Και μου μίλησε για το κεφαλή τη ομάδα των συμμαθητών που τον κακοποιούσε. Και λέει γι' αυτό το εξής. Θέλει να είναι κυρίαρχο στην τάξη. Αυτό που είχε μόνο. Το φοβερό όμω είναι ότι ένα αντίναμο πλασματάκι θύμα αυτή τη κοινωνική μου και το παιδί τη μαγκούκι προσέφερε. Θέλει να είναι κυρίαρχο στην τάξη. Όπως το ίδιο θέλω και εγώ. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι η δύναμη, άσχετα ανεξάρτητα από την πραγματική της υπόσταση στον καθένα, είναι για τους εφήβους ένας μεγάλος πειρασμός ως εγγύηση ότι καλώς υπάρχει. Στόχος της ημερίδας ήταν να συμβάλλει σημαντικά στην επιμόρφωσή τους και την απόκτηση δεξιοτήτων και συμπεριφορών για μια πιο αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρουσιακών καταστάσεων μεταξύ των μαθητών. Όμως η πραγματικότητα, και ξαναλέω ότι θα επιλέξω να γίνω δυσάρεστος, γιατί θα επικαλεστώ κυρίως τον νόμο. Ο νόμος μας βάζει σε μια τροχιά το πώς θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Επικαλούμενος λοιπόν τον νόμο, θα πω ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο σήμερα, οι σημερινές ειδήσεις λένε ότι στη Σερβία μπήκε ένας 14χρονος στο σχολείο και σκότωσε συμμαθητές του, επειδή τον έλεγαν για πάρα πολύ καιρό φυτό, ότι έχει πάρα πολύ καλούς βαθμούς στα μαθήματα. Μία 28χρονη στην Νάσβιλ των ΗΠΑ, στο Νάσβιλ, στο νότο των ΗΠΑ,
Μπήκε επίσης χθες, αν δεν απατώμε, και σκότωσε 3 από το εκπαιδευτικό προσωπικό και 3 μαθητές, λέγοντας, λόγω επικαλούμενη, μία ερωτική της απογοήτευση και την απόρριψη, επειδή ήταν ένα τρανς άτομο, την απόρριψη από το περιβάλλον του σχολείου. Ζούμε λοιπόν σε ένα πολύ σκληρό κόσμο και εδώ έρχεται ο νόμος να μας βάλει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αυτοσυνταραχθούμε, να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα τον ακολουθήσουμε. Αυτό για το οποίο θα μιλήσω, αυτά για τα οποία θα μιλήσω, είναι κυρίως 3 πράγματα και αισθάνομαι κυρίως από την παρουσία της κυρίας Αντσαγγελέως ασφαλής ότι ορισμένα πράγματα νομικά θα τα πω με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται. Θα μιλήσω λοιπόν για το τι είναι, τι ορίζει πλέον ο νόμος. Ψηφίστηκε ο νόμος 5029 του 2023 από 10 Μαρτίου, είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ορίζει πλέον τι είναι ενδεικτικά μεν, τι είναι ο σχολικός εκπομπισμός. Θα πω λοιπόν τι είναι ο σχολικός εκπομπισμός, τι προβλέπεται για αυτόν και μάλιστα όχι μόνο τι προβλέπεται με τον καινούριο νόμο, αλλά τι προβλέπεται από το 2006 ότι πρέπει να κάνουν για μια γκάμα της βίας, η οποία μπορεί μέσα να έχει και το σχολικό εκπομπισμό, η εκπαιδευτική. Είναι ένα πολύ, αυτό το δεύτερο κομμάτι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί οι εκπαιδευτικοί παραδοσιακά φοβούνται να καταγράψουν και να προωθήσουν το υλικό της βίας στο σχολείο για μια πλειάδα λόγων, τους οποίους ακροτικώς θα θέξουν, γιατί θα μπορούσε να γίνει μια σειρά από ομιλίες γι' αυτό. Και τρίτον, τι είναι λοιπόν, τι προβλέπετε και πώς θα το κάνουμε, πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα φαινόμενα αυτά και πώς πρέπει να αμυνθούμε ή να προβλέψουμε